σας! Σήμερα θα κάνουμε τα αγαπημένα του μήνα. Ναι, καλά ακούσατε, τα αγαπημένα του μήνα. Έχουμε να κάνουμε αγαπημένα από το Μάιο. Το ξέρω, είμαι απαράδεκτη, τα είχα παρατήσει. Πίστευα ότι δεν σας αρέσουν και τα είχα αφήσει στην άκρη. Αλλά αποφάσισα να τα ξαναφέρω στο κανάλι γιατί μου τα ζητήσατε, τα θέλετε. Σήμερα θα κάνουμε ένα εορταστικό βίντεο με τα αγαπημένα του μήνα. Γιατί έχω στολιστεί. Έχω φορέσει το πουλόβερ με τον Άγιο Βασίλη. Ήτανε εχθές Χριστούγεννα, έρχεται Πρωτοχρονιά. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλή Πρωτοχρονιά σας εύχομαι. Ελπίζω να περάσετε τέλεια τα Χριστούγεννά σας. Εγώ προσωπικά πέρασα τέλεια. Αλλά σκέφτηκα να ξεκινήσω με τα άσχετα αγαπημένα πρώτα. Γιατί αυτά μου είχαν λείψει λίγο παραπάνω από τα beauty αγαπημένα και αυτά μου ζητούσατε κι εσείς. Μου στέλνατε πολλά μηνύματα στο Instagram και μου λέγατε ότι θέλετε να μάθετε καινούριες αγαπημένες μου σειρές. Και εγώ δεν μπορούσα να σας χαλάσω το χατήρι γιατί είμαι εθισμένη με τις σειρές. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε θα ξεκινήσω με τα άσχετα αγαπημένα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με τις ταινίες, τα τραγούδια κτλ., θα σας δείξω το αγαπημένο μου αντικείμενο για το μήνα που μας πέρασε και δεν είναι άλλο από το αγαπημένο μου ρολόι Daniel Wellington. Το έχετε δει πάρα πολύ ήδη στο Instagram. Είχα ενθουσιαστεί όταν το πρωτοπήρα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το φοράω όλη μέρα, κάθε μέρα, παντού. Αν με παρακολουθείτε στο Instagram Stories, θα με βλέπετε να το φοράω συνέχεια. Οπότε σήμερα θα σας δείξω το αγαπημένο μου ρολόι, που είναι αυτό εδώ πέρα, το χρυσό, που έρχεται μαζί με αυτό εδώ πέρα το βραχιολάκι Daniel Wellington. Αυτό είναι ένα δωράκι που μου έκανε η χθες η Ανούλα για τα Χριστούγεννα, οπότε νομίζω ότι ταιριάζει τέλεια και με το ρολόι μου. Είναι φανταστικό ρολογάκι, πιστεύω το καλύτερο ρολόι Daniel Wellington που έχω πάρει ποτέ. Ήρθε σε μία απίστευτη συσκευασία, αυτή εδώ, η οποία είναι τέλεια για δώρο. Προλαβαίνετε ακόμα να το πάρετε. Φυσικά σε αυτό το σημείο να σας πω ότι μπορείτε να το βρείτε και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Θα σας έχω ένα link στην περιγραφή που μπορείτε να βρείτε Daniel Wellington ρολόγια στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και πάμε να ανοίξουμε αυτό εδώ το κουτί γιατί έχω κι άλλο ρολόι να σας δείξω. Σας είχα κάνει ήδη unboxing στο Instagram, γι' αυτό σας λέω, ακολουθήστε με εκεί πέρα. Ανοίγεις λοιπόν αυτό το κουτί και έχει κι άλλο κουτί και μέσα είναι κάπως έτσι. Έχω αυτό εδώ το ρολόι το οποίο είναι άκρος καλοκαιρινό, θα μου πεις άσπρο δερμάτινο. Είναι λίγο καλοκαιρινό, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και τώρα, γιατί όταν θα φορέσεις τα μπεζουλί σου, τα καφέ σου, τι θα βάλεις? Θα βάλεις αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό το ρολόι, εννοείται. Απλά το έχω αφήσει μέσα στο κουτί του για να το έχω ασφαλές και όμορφο και να μην μου χαλάσει. Και έρχεται πάλι φυσικά και αυτό εδώ πέρα με το βραχελάκι του Daniel Wellington. Είναι καταπληκτικό δωράκι, πραγματικά σας το προτείνω. Να τσεκάρετε οπωσδήποτε την περιγραφή. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτά τα ρολόγια. Τώρα πάμε στις αγαπημένες μου σειρές, αγαπημένα μου τραγούδια. Θα έλεγα και αγαπημένη ταινία, αλλά δεν έχω αγαπημένη ταινία. Έχω σταματήσει να βλέπω ταινίες. Το ξέρω, είναι κακό γιατί υπάρχουν πολύ καλές ταινίες εκεί έξω που έχω χάσει, αλλά δεν ξέρω, με έχουν τραβήξει πολύ περισσότερο οι σειρές πλέον, οπότε έχω παρατήσει λίγο τις ταινίες. Βέβαια, αν έχετε μια πάρα πολύ καλή ταινία να μου προτείνετε που πιστεύετε ότι θα μου αρέσει, περιμένω τα σχόλιά σας για να πάω να τη δω. Θα ξεκινήσω φυσικά με την αγαπημένη μου σειρά Riverdale, η οποία έχει κάνει θράψη. Μια φορά σας είπα στο Instagram για αυτή τη σειρά, 100 μηνύματα έλαβα, πραγματικά τη βλέπετε και πάρα πολύ από εσάς και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θέλω να μου πείτε τον αγαπημένο σας χαρακτήρα. Αυτό περιμένω, γι' αυτό ζω. Εμένα η αγαπημένη μου χαρακτήρας από γυναίκες είναι η Βικτόρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το στυλ της. Γι' αυτό έχω αρχίσει να παίρνω και λίγο έτσι σακάκια και λίγο πιο chic ρούχα. Γιατί θέλω να της μοιάσω. Καλά, δεν πρόκειται. Αλλά καταλαβαίνετε, το στυλ της μου αρέσει πάρα πολύ. Και από άντρες, ο αγαπημένος μου είναι ο Jackhead. Ω, Μιτζή, τον λατρεύει, είναι πάρα πολύ γλυκούλης. Οπότε, ναι, θέλω να μου πείτε κι εσείς τους αγαπημένους σας χαρακτήρες. Τώρα, αν δεν έχετε δει ποτέ αυτή τη σειρά, να σας ενημερώσω ότι είναι η απόλυτη εφηβική σειρά με ρομάντζο, με δράση, με περιπέτεια, με φόνους. Καλά, ένας φόνος έχει γίνει και έχει γίνει χαμός με αυτό το φόνο, καταλαβαίνετε όσοι το έχετε δει. Για να σας πω λίγο την περίληψη, ήταν δύο αδέλφια τα οποία πήγανε βόλτα στη λίμνη και το ένα αδελφάκι, το αγοράκι, μεγάλη είναι τώρα, έφηβη 17, πόσο είναι 16 υποτίθεται, πνίγεται στη λίμνη και ζει μόνο η αδελφή του, η οποία λέει το δράμα που έζησε ο αδελφός της, που εξαφανίστηκε και πνίγηκε και το ένα και το άλλο, και μετά να ανακαλύπτουν και άλλα πράγματα και άλλα και άλλα και άλλα σχετικά με αυτό το μυστήριο, τέλος πάντων, και γίνονται
φοβερά και τρομερά πράγματα, έχει πολλή αγωνία, πολλή περιπέτεια. Το μόνο γλυκανάλατο δεν μου αρέσει του Ρομάτζου σε φάση τα φτιάχνω με αυτήν, τα χαλάω με αυτήν, ο χαρακτήρας τον θέλουνε 5-6. Κοπελίτσες έτσι για να λέμε. Εντάξει, αυτά λίγο είναι τα χαζοχαρούμενα των γυναικών που μας αρέσουν. Δεν έχω πρόβλημα με αυτά, μ' αρέσουν. Οπότε ναι, αν θέλετε να δείτε μια τέτοια σειρά, σας την προτείνω οπωσδήποτε. Τα σπαΐ. Για το τραγούδι δυσκολεύτηκα πάρα μα πάρα πολύ, γιατί αυτό το διάστημα μου αρέσουν πάρα πολλά τραγούδια. Αλλά κατάφερα και διάλεξα ένα του Charlie Puth. Puthy Puth, παιδιά, πώς λέγεται αυτός ο γλυκούλης και αυτός, πω, παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ. Και το αγαπημένο μου τραγούδι από αυτόν είναι το How Long, γιατί το έχω και σε ηχοκλήσεις. Το αγαπώ το τραγουδάκι, μου φτιάχνει τη διάθεση και το βίντεο κλιπ του μ' αρέσει. Όλα τα τραγούδια του Charlie μ' αρέσουν, πολλά τραγούδια του Charlie μ' αρέσουν, αλλά αυτό μου έχει κλέψει την καρδιά έτσι το τελευταίο καιρό και μου αρέσει αρκετά. Επίσης, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αν πιστεύετε ότι έχουμε τα ίδια γούστα μουσικής, αν θέλετε να ακούτε τα τραγούδια που μου αρέσουν, να με ακολουθήσετε πάλι στο Instagram, γιατί εκεί πέρα βάζω Song of the Night, που σημαίνει ότι κάθε βράδυ σας βάζω και από ένα τραγούδι που μπορείτε να κάνετε swipe up και να ακούσετε ποιο τραγούδι μου αρέσει εκείνο το βράδυ, εκείνη την μέρα, εκείνη τη στιγμή. Και ναι, θέλω να μοιραζόμαστε τα αγαπημένα μας τραγούδια ο ένας με τον άλλον. Γιατί όχι. Έχω και αγαπημένο κανάλι στο YouTube. Ναι. Το ομολογώ. Το αγαπημένο μου κανάλι στο YouTube για τον μήνα που μας πέρασε ήταν της Lele Pons. Και τώρα θα μου πεις γιατί κοπελιά, γιατί την ανακάλυψα στο Instagram, μου άρεσε, ήταν διασκεδαστική, ήταν γλυκούλα, χαριτωμένη και λέω, σαν να έχει κανάλι στο YouTube αυτή. Μπήκα στο YouTube και είδα όλα τα βίντεο μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, εντάξει, όχι και όλα, αλλά είδα αρκετά τις βίντεο. Μου άρεσε πάρα πολύ το κανάλι της, είναι διασκεδαστικό. Ξεκίνησε από όσο γνωρίζω με Vines και τώρα κάνει και YouTubing και Instagram και όλα αυτά. Είναι θεά, τα σπάει και αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι το ότι ήταν μια άσχημη κοπέλα για την κοινωνία, κανένας δεν είναι άσχημος, αλλά τέλος πάντων, που κατάφερε και έγινε μια καρακουκλάρα θεά και μπράβο της και έτσι. Και σχετικά με τη Lele Pons λοιπόν, θα σας πω και το αγαπημένο μου βίντεο για αυτό το μήνα, το οποίο ήταν το Downtown τραγουδάκι που το λέει η Ανίτα, νομίζω με έναν άλλον, δεν είμαι και σίγουρη γιατί τα ονόματα τους είναι μια άλλη γλώσσα, δεν είναι αγγλικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ το βίντεο κλιπ αυτό, γιατί συμμετείχε η Lele Pons μαζί με έναν άλλον τύπο ο οποίος είναι πολύ γλυκούλης, αλλά μου διαφεύγει το όνομά του τώρα γιατί είναι και αυτό έτσι λίγο ξένο και λίγο δύσκολο να το θυμάμαι. Οπότε να πάτε να δείτε αυτό το βίντεο κλιπ. Η Lele δίνει ρεσιτάλ, χορεύει τέλεια, κουκλάρα, κορμάρα. Μπράβο τους παιδιά, μπράβο τους. Τέτοια κορίτσια θέλω να βλέπω. Πάμε τώρα στα αγαπημένα μου προϊόντα περιποίησης και μετά θα σας πάω στα προϊόντα μακιγιάζ. Λοιπόν, το πρώτο αγαπημένο μου προϊόν περιποίησης ή αλλιώς ένα ντεμακιγιάζ για τα μάτια είναι από Yves Saint Laurent. Αυτό εδώ το λατρεμένο μου προϊόν το είχα στην άκρη για πάρα πολύ καιρό. Κακός. Πραγματικά κακός. Και όταν το δοκίμασα είπα, wow, γιατί τόσο καιρό το είχα στην άκρη και δεν το χρησιμοποιούσα νωρίτερα. Λέγεται Yves Saint Laurent Top Secrets. Είναι το μικρό μου μυστικό που τώρα το μάθετε κι εσείς. Είναι το καλύτερο προϊόν για ντεμακιγιάζ ματιών και χείλιων. Όταν έχετε βάλει ένα ανεξίτηλο προϊόν, το οποίο δεν φεύγει με τίποτα, και τρίβεις και βάζεις λάδια και προσπαθείς να το βγάλεις, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείσαι. Πάρε αυτό το προϊόν και θα σε σώσει. Πραγματικά, όσο και να κάνει, αξίζει τα λεφτά του, γιατί εγώ έχω σωθεί ειδικά με τα lip stain, τα οποία δεν φεύγουν με τίποτα, με τις αδιάφροχες μάσκαρα, με τα eyeliner, με όλα αυτά. Λίγη ποσότητα χρειάζεται και έχεις κάνει τον ντεμακιγιάζ στα μάτια και στα χείλη πανεύκολα. Το αγαπώ, είναι διφασικό, το κουνάς, βάζεις και ξεμπερδεύεις. Τόσο απλά. Μετά έχω να σας δείξω δύο προϊόντα για την περιποίηση χιλιών μου. Και είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι ένα βαζάκι. Είναι από την εταιρεία Frank Body Lip Scrub 15ml με ζάχαρη. Εντάξει, έχει μέσα ζάχαρη και κάτι άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρω τι είναι. Αλλά αυτό εδώ το πραγματάκι μυρίζει καφέ. Μυρίζει καταπληκτικά καφέ. Εγώ λατρεύω τη μυρωδιά του καφέ. Μπορεί να μην πίνω, εντάξει, με τα λέμε και αυτά, δεν πίνω καφέ γενικότερα, αλλά μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ το άρωμα του καφέ. Και όταν το βάζω στα χείλη μου, η αλήθεια είναι πως θέλω να το φάω τόσο πολύ, αλλά κρατιέμαι. Κρατιέμαι, αυτή είναι η αλήθεια, προσπαθώ, κρατιέμαι, αλλά είναι τόσο τέλειο, κάνει φοβερή απολέπη στα χείλη. Αν θέλετε ένα καταπληκτικό σκραμπ για τα χείλη, τα οποία θα τα κάνει σούπερ μαλακά, σούπερ ενυδατωμένα και θα έχει και τέλεια γεύση,
Αυτό εδώ μπορείτε να το βρείτε στα Sephora. Θα σας έχω όλα τα προϊόντα γραμμένα στην περιγραφή και πού μπορείτε να τα βρείτε. Και φυσικά μετά την απολέπιση πρέπει να βάλουμε ένα ενυδατικό και καλό lip balm. Είναι από την Bioderma, είναι το Autoderm Livres. Λογικά έτσι λέγεται, είναι στα γαλλικά. Και είναι σε μορφή crayon stick. Έτσι. Πάρα πολύ ενυδατικό, πάρα πολύ καλό. Ειδικά αν τώρα το χειμώνα σκάνε τα χυλάκια σας, θα σωθείτε με αυτό εδώ. Το λατρεύω, είναι πολύ καλό lip balm και μπορείτε να το βρείτε σε φαρμακεία. Μετά πάμε στα προϊόντα μακιγιάς που έχω να σας δείξω. Αν και το ένα από αυτά δεν είναι ακριβώς προϊόν μακιγιάς, θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα έχω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα, το setting spray από NYX, το οποίο είναι καταπληκτικό. Εγώ τόσο καιρό, να σας πω την αλήθεια, σνόμπαρα τα setting spray. Λέω δεν κάνουν τίποτα, σιγά τη δουλίτσα που θα κάνουν, μήπως θα κάνουν και χειρότερα το μακιγιάζ μου. Αλλά όχι Μαρία, έκανες λάθος. Τελικά αξίζουν πάρα πολύ τα setting spray, δεν έχω δοκιμάσει και πάρα πολλά, τρία setting spray να έχω δοκιμάσει. Αλλά αυτό εδώ το ξεχώρισα, το αγαπώ, το λατρεύω. Είναι το matte finish setting spray, είναι long lasting και κρατάει τέλεια το μακιγιά σου για ώρες. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα σαν εμένα, θα σε σώσει. Το αγαπώ, το αγαπώ, το αγαπώ. Μπράβο NYX, μπορείτε να το βρείτε στα καταστήματα NYX. Υπάρχει παντού σε όλη την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τώρα πάμε να δούμε τι έχω χρησιμοποιήσει για τα χυλάκια μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχω βάλει ένα μολύβι ματιών από Urban Decay και θα μου πεις τι, μολύβι ματιών, τι φάση. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα το μολύβι, όταν μας το δώσανε από την Urban Decay, ήμουν σίγουρη ότι είναι μολύβι χιλιών. Και τελικά ήταν μολύβι ματιών. Εσείς τώρα, συγγνώμη, αυτήν εδώ την απόχρωση θα την περνούσατε για μολύβι ματιών? Όχι, για χιλιών θα την περνούσατε. Το φόρεσα λοιπόν και εγώ στα χείλη μου, είδα πόσο μαλακό και πόσο σταθερό είναι και είπα Wow. Λέγεται Urban Decay Glide On Eye Pencil. Το λέει ξεκάθαρα ότι είναι για τα μάτια. 24-7 και είναι η απόχρωση Torch. Συγγνώμη, Urban Decay, αλλά κάνει και τέλεια δουλίτσα στα χείλη. Το έχω λατρέψει. Και το φοράω με ένα liquid lipstick από Too Faced, το οποίο λέγεται Melted Matte. Και είναι αυτά εδώ πέρα τα συλλεκτικά, τα χριστουγεννιάτικα, που είναι ο Gingerman. Και αν το βρείτε, αν μπορείτε να το βρείτε ακόμα, τρέξτε να το πάρετε. Μυρίζει καταπληκτικά. Μυρίζει ονειρικά, μυρίζει μπισκότο, παιδιά. Αχ, παιδιά, εντάξει, τώρα θέλω να το φάω. Έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση, πάρα πολύ καλή διάρκεια και με αυτό το μολυβάκι ματιών που εγώ το κάνω για τα χείλη από Urban Decay είναι το απόλυτο. Απόλυτο, το βλέπετε και τώρα, το έχω φορέσει, αγαπώ. Και τελειώνουμε με μια μάσκαρα που είμαι σίγουρη ότι την έχετε ακούσει από παντού. Είμαι σίγουρη ότι παίζει να σας την έχω ξαναδείξει, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρη, δεν θυμάμαι. Είναι από L'Oreal, η Paradise Ecstatic. Μια φανταστική, φοβερή και τρομερή μάσκαρα. Τη φοράω αυτή τη στιγμούλα. Δεν έχω βάλει επίτηδες eyeliner για να δείτε το αποτέλεσμά της. Αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε τώρα είναι με τρεις στρώσεις. Αγαπώ, είναι μια πάρα πολύ καλή μάσκαρα. Μπορείτε να τη βρείτε σε όλα τα καταστήματα ομορφιάς, εννοείται. Και ναι, αυτά για αυτή τη μασκαραούλα. Μπράβο L'Oreal, πολύ καλή, πολύ σταθερή, φυσικά δεν τρέχει. Σπάνια να σας πω την αλήθεια βρίσκω μάσκαρα που να τρέχει πλέον. Όλες οι μάσκαρα είναι πάρα πολύ σταθερές, τις έχουν εξελίξει, μπράβο. Οπότε ναι, αυτή η μάσκαρα τα σπάει. Αυτά ήταν λοιπόν τα αγαπημένα μου για το μήνα που μας πέρασε. Θέλω οπωσδήποτε να μου αφήσετε σχόλια και να μου πείτε: Μαρία, θέλουμε τα αγαπημένα του μήνα, γιατί τα σταμάτησες? Μαρία, δεν μας ενδιαφέρουν και τόσο πολύ τα αγαπημένα του μήνα. Οκ. Σε τέτοια φάση. Θέλω τα σχόλιά σας οπωσδήποτε, που με βοηθάτε πάρα πολύ για να ξέρω τι σας αρέσει και τι θέλετε να βλέπετε στο κανάλι. Μην ξεχάσετε φυσικά να πατήσετε like για να με υποστηρίξετε, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε όλα τα βίντεο. Και μην ξεχνάτε ότι τα λέμε κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Αυτά από μένα, φιλάκια πολλά, καλή πρωτοχρονιά να έχετε, τα λέμε. Μουα. Γεια σας!